Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο κύριος Δημήτρης Τσοβόλας, ο γνωστός σε όλους μας δικηγόρος. Κύριε Τσοβόλα, καλημέρα. Καλημέρα σας. Θέλουμε ένα σχόλιο για την πρόταση της εισαγγελέως για τις ποινές στη δίκη της Χρυσής Αυγής και ένα σχόλιο για τα μαθηματικά των ποινών. Γιατί ακούγεται μία συζήτηση ότι τα 13 χρόνια μπορούν εύκολα να γίνουν 3 αν αφαιρέσει κανείς αυτά που έχουν ήδη αφαιρεθεί γιατί έχουν εκτηθεί, την καλή διαγωγή, την εργασία στη φυλακή κτλ. Κοιτάξτε. Ναι, κύριε Τσοβόλα, σας ακούμε. Ναι. Ναι, σας ακούμε καθαρά. Ναι, γιατί είχε πέσει. Ναι. Σας ακούμε καθαρά. Λάτε. Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, στους διευθύνοντες, ναι, που δεν δόθηκε ελαφρυντικό, η ποινή, το πλαίσιο ποινής είναι κατά τον νόμο από 5 έως 15 χρόνια. Mm-hmm. Εκεί είναι ελεύθερο το δικαστήριο να κινηθεί και στα 5 και στα 10 και στα 15. Στους άλλους που αναγνωρίστηκε ελαφρυντικό, εάν δεν είναι στη διεύθυνση και δεν είναι, τότε πάει από φυλάκιση ενός έτους μέχρι κάθερξη 6 ετών. Εάν έχουν καθίσει φυλακή ως προσωρινά κρατούμενοι, πάντα σε όλες τις υποθέσεις, αφαιρείται ο χρόνος κράτησης. Ναι. Αλλά και αυτό που θα εξαγγείλει το δικαστήριο, το μέγεθος, παραδείγματος χάρη 5 χρόνια, αν είναι κάθυρξη 5 ετών, τότε σύμφωνα με τον νόμο που ισχύει και εδώ και δεκαετίες για όλους, εκτείονται τα 3 πέμπτα της ποινής. Αν πάει σε φυλάκιση 5 ετών ή 4, εκτείονται τα 2 πέμπτα. Αυτό ισχύει πάντα, είναι το άρθρο 105 του ποινικού κώδικα. Άρα, στα 13 χρόνια που πρότεινε η εισαγγελέας, μείον τα 2 που έχουν εκτηθεί είναι 11, τα 3 πέμπτα είναι 6. Ναι, στο 6, ναι, για να αποφυλακιστεί κάποιος πρέπει να εκτίσει μέσα στις φυλακές υποκριτικά το 1 τρίτο, ναι, και να μπορούν να συνυπολογιστούν ευεργετικά ημερομίσθια που τυχόν θα κάνουν μέσα στις φυλακές. Εργασία και καλή διαγωγή. Μάλιστα. Άρα στο 6 πότε υποβάλλεις αίτημα για η φόρον απόλυση. Στα 6 είπαμε, υποβάλλεις όταν έχεις τουλάχιστον το 1 τρίτο, τα 2 χρόνια, ναι, πραγματική, ναι, και τα υπόλοιπα αν έχεις ημερομίσθια. Μάλιστα. Συνεπώς, δηλαδή, 2 στα χρόνια, ναι, πάμε μετά στα 3 πέμπτα, αν είναι κάθερξη 5 ετών. Ναι, ναι. Έτσι, τότε πάει στα 6 χρόνια, είπαμε 1,5 χρόνο είναι το 1 πέμπτο, άρα άλλα 3 χρόνια. Μάλιστα. Άρα εδώ μιλάμε για τουλάχιστον 4 χρόνια. Ναι. Τα 13, ναι, τα 13 γίνονται τουλάχιστον 4 και κάτω από 5. Όχι, στα 13. Ναι. Πάμε. Το 1 πέμπτο είναι η πραγματική έκτηση στις φυλακές μέσα. Ναι. Στα 13. Και τα υπόλοιπα μπορεί να είναι εργασία. Αλλά σπάνια θα είναι τόσο πολύ 2 πέμπτα. Μάλιστα. Όταν συμπληρώσει τα 3 πέμπτα, ναι, με πραγματική έκτηση συν ημερομίσθια, συν προνομιακό υπολογισμό, τότε μπορεί να κάνει την αίτηση για αποφυλάκηση. Κύριε Τσοβόλα. Και είναι και αυτεπάντητο αυτό, ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.